Γεια σας. Σήμερα θα εξετάσουμε την ταλάντωση του εκκρεμούς. Θεωρούμε ότι έχουμε ένα εκκρεμές το οποίο έχει μήκος συνήματος ή αλύσουμε ένα μέτρο. Γωνία το οποίο πλάτος, γωνία πλάτος το οποίο το αφήνουμε φύ, κατά γωνία στην κατακόρυφη θέση ίσως με 10 μοίρες και το πείραμα γίνεται στην επιφάνεια της θαλάσσης και στην επιφάνεια της γης, στη γη. Σε γεωγραφικό πλάτος 45 ημερών από το Τζένι 9,8 μέτρα ανεθρόδους του τετράγωνο, θεωρούμε ότι οι διστάσεις από την ατμόσφαιρα είναι 0. Θα το ξανακύρουμε το θέμα. Θεωρήσουμε ότι κάνουμε την έναρξη της ταλάντωσης. Παρατηρούμε ότι η ταλάντωση είναι μικρού πλάτους. Έχει περίοδο τάφηση με 2 δευτερόλεπτα ακριβώς. Η ταχύτητα έχει τη μέγιστη τη στιγμή κάτω τη σχεδία και τη θέση της ισορροπίας στην κατώτερη τρίτη της θέση και μηδενίζεται και αλλάζει φορά στις ακραίες θέσεις ταλάντωσης. Αυτά για την ταχύτητα. Αν θεωρήσουμε τώρα ότι έχουμε κάποιες αντιστάσεις 0,4 κιλογράμμα σε κονό λόγω της ατμόσφαιρας στη Γη, παρατηρούμε ότι δίνουν στο ταλάντωση του εκκρεμούς για κάποια χρονική στιγμή μετά από αριθμό μερικών 3-4 ταλαντώσεων φθήνει και μηδενίζεται και κινητοποιείται στην κατώτερη θέση του εκκρεμές με μηδενική ταχύτητα. Αν τώρα θεωρήσουμε ότι έχουμε το εκκρεμές σε γωνία κλίσης πολύ μεγαλύτερη, 30 μοίρες στην επιφάνεια της Γης. Έχει μεγαλύτερη ενέργεια το εκκρεμές αφού έχει μεγαλύτερη δυναμική ενέργεια βαρύτητα σε σχέση με κάποια τη θέση που διέχεται από τη θέση της ισορροπίας το εκκρεμές από ό,τι προηγουμένως και επομένως έχει μεγαλύτερη ταχύτητα, θα το δούμε τώρα. Κάνουμε πατώντας συνέχεια, παρατηρούμε ότι έχει μεγαλύτερη ταχύτητα. Μεγαλύτερη ταχύτητα και επειδή έχουμε τριβές, η ταχύτητα συνεχώς αλλάζει την κατεύθυνση και μειώνεται και περνάω και ρημεί το εκκρεμές στην καλότητα θέση μετά από αριθμό 5 περίπου ταλαντώσεων, 5-6 ταλαντώσεων με περίοδο 2,01 σεκόν περίπου. Είναι λίγο μεγαλύτερη περίοδος. Επειδή ακριβώς η περίοδος δίνεται με τύπου τάφης με δύο πιτραγωνική ζαέλβια τζέν, αλλά στην πραγματικότητα λόγω τριβών αυξάνεται λίγο η περίοδος. Αν θεωρήσουμε ότι είμαστε στη σελήνη, σε στο ίδιο γραφικό όπου με το ίδιο πλάτος ταλάντωσης, φύ 30 μοίρες, μήκος νήματος 1 μέτρο και τζέ ίσου με 1,6 μέτρα ανεθρόλογο τετράγωνο για την επιφάνεια της σελήνης. Στη σελήνη γίνεται το πείραμα. Παρατηρούμε ότι η ταλάντωση του εκκρεμούς είναι πολύ αργή και εδώ φθήνει, θα λέγαμε, αν είχε ατμόσφαιρα. Μοναδικότητα, να το μηδενίσουμε καλύτερα. Επειδή είμαστε στη σελήνη ακριβώς, θεωρούμε ότι η ατμόσφαιρα είναι ανύπαρκτη στη σελήνη. Η σελήνη δεν έχει ατμόσφαιρα, δεν μπορεί να συγκρατήσει μόρια αέρα και έτσι οι τριβές είναι μηδενικές. Οι αντιστάσεις από το ατμόσφαιρα δεν υπάρχουν, είναι 0, το μπέ είναι 0 κιλογράμμα ανά σεκόν και επομένως η ταλάντωση πρέπει να είναι αέναη. Να συνεχίζεται επάπειρο με περίοδο τάφησου με 5,04 σεκόντ. Πολύ μεγαλύτερη, διπλάσια σχεδόν από ό,τι στην επιφάνεια της Γης η περίοδος στη σελήνη για το ίδιο μήκος νήματος, έλυσουμε ένα μέτρο. Αν θεωρήσουμε τώρα ότι αυξάνουμε το μήκος διπλάσιο στη σελήνη, παρατηρούμε ότι από τον τύπο τάφη της περίοδου για το εκκρεμές τάφη με 2 πι τετραγωνική ζέλβια τζέ του έλα αυξάνεται, είναι στον αριθμητή, μένως αυξάνεται η περίοδος. Και μένως περιμένουμε πολύ μεγαλύτερη περίοδο για μεγαλύτερο μήκος νήματος και στη Γη και παντού, οπουδήποτε υπάρχει βαρυτικό πεδίο και μπορεί να εκτελέσει ταλάντωση του εκκρεμές. Παρατηρούμε ότι η περίοδος τώρα είναι 7,14 σεκόντ, πολύ μεγαλύτερη από ό,τι προηγουμένως. Λόγω χαρά που βάζαμε το μήκος του εκκρεμούς
Σηκώνω την περίοδο staff ήταν περίπου αντί για 7,14 είναι περίπου 5,04. Μεγαλύτερη τώρα η περίοδος στην σελήνη για το μισό μήκος νήματος από ό,τι προηγουμένως που είχαμε 2 μέτρα μήκος νήματος. Αν μειώσουμε κι άλλο το μήκος νήματος, παρατηρούμε ότι η περίοδος αυξάνεται περισσότερο. Τάφηση με 2 πίτρα ονικίζει L δια G. Η περίοδος είναι L δια G. Το L είναι μικρό 0,5, αλλά το G είναι πολύ μικρότερο 1,6 και η περίοδος του είναι μικρότερη. Μικρότερο μήκος νήματος, μικρότερη περίοδος, 3,5 περίπου δευτερόλεπτα. Αν θεωρήσουμε ότι είμαστε στην Γη και για 2 μήκος νήματος παρατηρούμε ότι η περίοδος είναι πολύ μικρότερη από το 2,1 περίπου σεκόντ, είναι περίπου τα 1,44 σεκόντ περίοδος, είναι πολύ μεγαλύτερη, εκτελείται η ταλάντα σε πολύ μεγαλύτερο αριθμό, πολύ ταχύτερο αριθμό. Και αυτά, αν θέλουμε τώρα ότι είμαστε σε γεωργικό πλάτος, συγγνώμη, είμαστε σε ένα πλανήτη που το τζένι 20 μέτρα ανθρώπινο τετράγωνο, πολύ μεγαλύτερο πλανήτη από ότι η Γη. Για μήκος νήματος 0,5 σεκόντ, παρατηρούμε ότι η περίοδος είναι πολύ μικρή, είναι γύρω στο 1 δευτερόλεπτο. Για μήκος μηνύματος 0,5 μέτρα. Αν αυξήσουμε το μήκος, βάλουμε 2, παρατηρούμε ότι η περίοδος πρέπει να αυξηθεί και γίνεται διπλάσια περίπου. Είναι τα αφήσουμε 2,1 σεκόντ. Για πλανήτη με Αιγαία ίσο μήκος μέτρα ανθρώπινο τετράγωνο, για πολύ μεγαλύτερο πλανήτη από ότι είναι η Γη. Αν θέσουμε ότι έχουμε και τριβές, αν θέσουμε ότι έχουμε τριβές, παρατηρούμε ότι η Ελλάδα είναι ευθύνουσα, με πολύ μικρότερο αριθμό, λίγο μεγαλύτερη περίοδος από 2 σεκόντ, περίπου 2 σεκόντ, μικρότερη περίοδος, ελαττώνεται, μηδενίζεται τη ταχύτητα και ισορροπεί το θέμα, το πρόβλημα, το βεγγραμμένο, συγγνώμη, στην κατώτατη του θέση. Αν θέλουμε βρισκόμαστε σε ένα πλανήτη όπως είναι ο Άρης, που έχει ενδιάμεση μάζα μεταξύ Σελήνης και Γη, όπου έχει περίπου 6 μέτρα ανά δευτερόλεπτο στο τετράγωνο και έχει μια ορισμένη ατμόσφαιρα, η οποία είναι λίγο μικρότερη, θα δείξουμε ότι υπάρχει μια παρακίνηση. Για τον Άρη, εδώ μέσα στον Άρη, η περίοδος είναι μεγαλύτερη από ό,τι στην Γη και μικρότερη από ό,τι στη Σελήνη. Το J είναι 6 μέτρα ανθρώπινο τετράγωνο, το μήκος κινήματος έλυσε με 2 μέτρα και η ταλάντωση είναι ευθύνουσα λόγω αερής ατμόσφαιρας στον Άρη. Αν θεωρήσουμε ότι στον Άρη είχαμε ιδανικές συνθήκες και γινόταν μέσα σε θάλαμο ωκεανού στον Άρη η ταλάντωση, που από τον οποίο είχαμε αφαιρέσει όλο τον αέρα και ήταν στο κενό το πείραμά μας, θα παρατηρούσαμε ότι εκτελούσε το ακριβές αμύωτη ταλάντωση μετάφυση με 3,6 σεκόντ για μήκος νήματος έλυσης με 2 μέτρα και πλάτος ταλάντωσης 30 μοίρες και J ίσο με 6 μέτρα ένα σεκόν με μηδενικές αποσβέσεις B ίσο 0 κιλογράμμα ένα σεκόν. Αν μειώναμε το μήκος του κινήματος κατά πολύ, το κάναμε 0,5, αυξανόταν παρατηρούμε ότι η περίοδος είναι 1,8 σεκόντ για τον Άρη. 1,8 σεκόντ. Ενώ άμα ήταν
του 22 μέτρα σε ένα σεκόντα, δηλαδή για 1,8 σεκόντ, η περίοδος είναι 3,6 σεκόντ, πολύ μεγαλύτερη. Αφού μεγαλύτερο είναι το μήκος και από τον τύπο τάφης με δύο πίτρα με τον κύριο Ζέλ Διατζέ, αυξανόμενο του L, το τάφο αυξάνεται και μήπως έχουμε πραγματικά μεγαλύτερη περίοδο. Όπως δείχνει το πείραμα, έχουμε 3,6 μέτρα, 3,68 σεκόντ, συγγνώμη, περίοδο έχουμε για το Νάρι, για Έλλης με 2 μέτρα, φύ 30 μοίρες πλάτος και Τζέι με 6 περίπου μέτρα ανατρόδοδα τετράγωνο για τον Άρη. Αυτά είχαμε να πούμε για την ταλάντους εκκρεμούς. Ευχαριστώ πολύ που με ακούσατε. Γεια σας.